Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αξιότιμε κυρία Υπουργέ Τουρισμού. Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ Αθλητισμού. Αξιότιμη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρος της ΕΙΟ. Αξιότιμη κυρία Έπαρχε. Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε. Αξιότιμη κυρία Λιμενάρχα. Αγαπητά μέλη των πληρωμάτων και καπετάνοι, φίλοι και φίλες. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. Εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, ως υπεύθυνος της Οργανωτικής Επιτροπής, σας καλωσορίζουμε στην απονομή των επάθλων του πρώτου σκέλους του 57ου ιστιοπλοϊκού αγώνα της Άνδρου με την επωνυμία Ιωάννης Β. Βουλανδρής που διοργανώνουμε από κοινού με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Ο ιστιοπλοϊκός αγώνας Άνδρου, Ιωάννης Β. Βουλανδρής, αποτελεί πλέον θεσμό. Θεσμό για την ιστιοπλοϊκή, θεσμό για την Άνδρο μας, το νησί το δικό μας και της ταυτοσύνης. Η παρουσία των εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας υπογραμμίζει με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία αυτού του θεσμού. Στο φετινό αγώνα συμμετείχαν 12 σκάφη και είμαστε πραγματικά περήφανοι για όλους εσάς που λάβατε μέρος. Φέτος, όπως όλοι ξέρατε, είχαμε και μια καινοτομία, ένα σκέλος του αγώνα μας καινούριο, αποτυχίο στην Άνδρο, το οποίο φιλοδεξούμε και να καθιερώσουμε. Στη διαδρομή αυτή συμμετείχαν φέτος 3 σκάφη, από τα οποία τερμάτισαν επιτυχώς τα 2. Η συμμετοχή όλων σας στο σκληρό ιστιοπλοϊκό αγώνα Άνδρου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τον όμιλό μας. Ο αγώνας της Άνδρου είναι πολύ σκληρός. Έχετε να αντιμετωπίσετε ισχυρούς ανέμους 8 γενιά μποφόρ, όπως συνήθως, ή έχετε να αντιμετωπίσετε άπνοια όπως φέτος, που χρειάζεται πολύ υπομονή. Σε κάθε περίπτωση, η αναμέτρηση με τη θάλασσα απαιτεί και προϋποθέτει ψυχραιμία, τεχνική, ικανότητα, γερά νεύρα και λίγη, με λίγα λόγια, ναυτοσύνη. Ο αγώνας αυτός διοργανώνεται από τους δύο ομίλους, τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, με κέφι, δημιουργικότητα και δυναμική, η οποία πέραν της διάχρησης διοργάνωσης ενός μεγάλου αγώνα στη μνήμη του ιδρυτού του Ιωάννη Β. Βουλανδρή, εμφορείται και από ένα δυνατό συνέστημα που μοιραζόμαστε όλοι όσοι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν. Ο αγώνας αυτός μέσω του live streaming και της δημοσιότητας που του δίνει ανακηρύσσει το νησί μας σε ένα τουριστικό, πολιτιστικό και αγωνιστικό προορισμό με μεγάλη αναγνωρισιμότητα και ανεβάζει τον πύχη για τις προσδοκίες του νησιού μας. Και τώρα θα τελειώνω λέγοντας, διατηρούμε στη σκέψη μας μια θέση για τον Αλέξανδρο Σταμαθιάδη για τον αγώνα αυτό. Και τώρα παρακαλώ ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του Σπύρου Μιχαήλ Πολέμη, παλαιού Προέδρου του Ομίλου μας, και της Ερυφύλης Μαρνάκη, Προέδρου Ανοιχτής Θαλάσσης ΣΥΙΟ. Καταρχάς είναι μεγάλη μας τιμή που έχουμε όλους αυτούς τους σπουδαίους προσκεκλημένους οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους φέτος και ελπίζουμε να ξανάρθουν και να τους δώσαμε αρκετή χαρά και αισιοδοξία, γιατί οι αγώνες είναι για τους αισιόδοξους, ειδικά όταν είσαι κολλημένος 800 μέτρα από τον τερματισμό επί 3 ώρες, πρέπει να είσαι πολύ αισιόδοξος για να μην εγκαταλείψεις. Θέλω να πω, θα πρέπει να μιλάω ώρες για το Σπύρο το Πολέμη, τον οποίο το τιμήσαμε βαφτίζοντας το αυριανό σκέλος του αγώνα της επιστροφής με το όνομά του. Υπήρξε πραγματικά ένας πολύ ξεχωριστός πρόεδρος για τον Όμιλο. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι ήταν Ζόγιο παρακαλώνια, δηλαδή 11 φορές εξελέγει μαζί με τον λογοθέτη του πρόεδρου, και ο άνθρωπος που έτυχε 3 φορές τον Όμιλο, μια φορά το 57, όταν ήταν εδώ παλιό και μετά το
φορές τα καταστράφει και από τον καιρό. Ένα πράγμα θα θυμάμαι πάντα, τη φωνή του βέβαια δεν θα την ξεχάσουμε όσο το γνωρίζαμε, αλλά σε κάθε συγκέντρωση κυβερνητών που κάναμε, τελείωνε με την εξής φράση. Η πρόγνωση του καιρού είναι ο καιρός θα είναι καλός για εστιοπλοεία. Είχε δίκιο, κάθε φορά που το έλεγε είχε καλό καιρό για εστιοπλοεία. Μετά κατάλαβα ότι πάντα είναι καλός καιρός για εστιοπλοεία. Λοιπόν, και γι' αυτό έχει και πάντα δίκιο. Εμείς το πιστεύουμε, φέτο πάλι είχαμε αυτές τις άπνοιες, το μπράτσο της Χίου που επιτέλους εγκαινιάστηκε, το είχαμε σχεδιάσει προδιετίας. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να ενώνουμε τα δύο ναυτικά νησιά και κατά αυτόν τον τρόπο μάλιστα. Πιστεύουμε ότι θα έχει όλο και περισσότερους φίλους αυτή η διαδρομή και θα γίνει ένας πολύ πιο μεγάλος αγώνας και πολύ πιο διεθνής. Και γι' αυτό θέλουμε και τη βοήθεια όλων σας να το διαδώσουμε. Εμείς που το ταξιδέψαμε, περάσαμε καταπληκτικά και ήταν και μια πρωτοτυπία για κάποιους από εμάς που το τρέχουμε τον αγώνα από το 1988. Οπότε ήταν μια ευχάριστη αλλαγή. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Έχω να σας εκφράσω τις ευχές του γερουσιαστή Long Island του Ανδριώτη Λουραπτάκη που με πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο. Όπως ξέρετε έχουν εκλογές στην Αμερική, οπότε δεν μπορούσε να είναι εδώ. Κάθισε πολύ λίγο στο νησί μας το καλοκαίρι. Επίσης έχουμε τη χαρά να έχουμε και Ολυμπιονίκες πάλι μαζί μας και τους πρωταθλητές μας και τους αθλητές μας. Τα παιδιά που βλέπετε είναι από την αγωνιστική μας ομάδα, από την ομάδα της Τυπλοείας. Είχαν πάρα πολλές επιτυχίες και φέτος, κυρίως θα έλεγα και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πανευρωπαϊκό και μεγάλη επιτυχία και στο περιφερειακό. Και γενικώς η ομάδα μας συνεχίζει και αυτό το οφείλουμε εν πολλής και στο Σπύρο το Πολέμη, ο οποίος οργάνωσε το τμήμα όταν πρωτοεκλέχθηκε, φέρνοντας πρώτη φορά προπονητή και οργανώνοντας κανονικά τα μαθήματα και τις ομάδες. Και σήμερα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για τα οποία θα μιλήσουμε παρακάτω. Εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά να κάνουμε έναν αγώνα, τον οποίο έχουμε τη χαρά να το συνοδεύουμε τρεις γενιές τώρα. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είσαι σε δύο γενιές και το τρέχεις. Και αυτός είναι ένας αγώνας, όπως είπαμε και πέρσι, είναι ένας αγώνας της ταλαιπωρίας. Τώρα η ταλαιπωρία μπορεί να είναι είτε αέρας, είτε να είσαι 19 ώρες στη θάλασσα. Ευτυχώς έχουμε μαζέψει από ό,τι βλέπω αρκετά κύπελα για να δώσουμε σε ανθρώπους για κάθε μία ώρα που ήταν στη θάλασσα, οπότε πάμε καλά φέτος. Θέλω να πω και εγώ δύο λόγια για τον αγώνα φέτος. Είναι μια ωραία ιστορία εδώ. Είναι μια ιστορία που παίρνουμε μια παράδοση που γίνεται 57 χρόνια και όπως είπε πολύ σωστά ο Φέδωνας, την πάμε παρακάτω. Είναι η πρώτη φορά που συνδυάζουμε δύο διαδρομές, δηλαδή ξεκινάνε τα σκάφη από τη Βουλιαγμένη, κάνουν 72 μίλια για να έρθουν και ξεκινήσανε την ίδια ώρα, αλλά τρία σκάφη από το Βροντάδο της Χίου, από τα δύο από τα πιο εμβληματικά ναυτικά μέρη της Ελλάδος, για να ενωθούν εδώ. Κάνανε και οι δύο 72 μίλια, ενώσανε με έναν τρόπο το Αιγαίο και θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να μιλήσουμε για το μέλλον του αγώνα της Άνδρου, ενός ιστορικού αγώνα που έχουμε τη χαρά και τη τιμή σαν Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος να το κάνουμε μαζί. Είναι πρωτοπόρο, είναι η πρώτη φορά που γίνεται συνδυασμός τέτοιος και θεωρούμε ότι θα μας φέρει κάτι καινούριο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή Αγώνων. Ευχαριστούμε την Άνδρο. Ευχαριστούμε τους ιστιοπλόους. Και για να μην ξεχνάμε, πρέπει να πούμε και νομίζω ένα λόγο στους ανθρώπους που ήρθαν και από την Ιταλία και μείνανε. Σήμερα εδώ είναι η Υπουργός Τουρισμού. Είναι ο Υπουργός Αθλητισμού,
εγώ να σας πω την αλήθεια, είμαι λίγο άσχετος. Πολύ περισσότερο που δεν δίνω ούτε ευρώ για αυτήν την εκδήλωση. Εν πάση περιπτώσει, όπως κάποιοι ίσως θυμάστε, είμαι φίλος της Άνδρου. Έχω έρθει αρκετές φορές στην Άνδρο και πρόπερση ήμουνα πάλι εδώ στην αντίστοιχη εκδήλωση, στην αντίστοιχη τελετή για τα βραβεία του Ιστιοπλοϊκού Αγώνα. Με χαρά λοιπόν, καθώς βρεθήκαμε και φέτος εδώ με την Πόπη και τον Γιάννη, η σύζυγό μου και το γιο μου, είμαστε εδώ μαζί σας να γιορτάσουμε την επιτυχία του Ιστιοπλοϊκού Αγώνα. Θέλω να πω μπράβο στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο της Άνδρου, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, σε όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση, στους χορηγούς φυσικά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχε η εκδήλωση αντίστοιχη επιτυχία, και κυρίως στους διαγωνιζόμενους, ανεξάρτητα από το πώς το πήγαν, πώς τα κατάφεραν στους αγώνες. Για μένα, φαντάζομαι και για σας, όλοι είναι νικητές. Σας ευχαριστώ πολύ και του χρόνου. Καλησπέρα σας. Απόψε η βραδιά είναι για όλους εσάς, οπότε δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους διοργανωτές, τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας, τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, όλους όσοι στήριξαν την διοργάνωση, τους χορηγούς και βεβαίως όλους όσοι αγωνίστηκαν και όλους όσοι θα πάρουν και τα έπαθλα. Εγώ θα ήθελα την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Φέδωνα Ταμπακάκη και τον παλιό γνώριμο, τον Χριστόφορο Στράτο, για την πρόσκληση να βρεθώ σήμερα εδώ και να έχω μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία σε αυτό το υπέροχο νησί και σε μια διοργάνωση η οποία νομίζω ότι αξίζει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους που με καλέσατε εδώ. Οι άνθρωποι ούτως ή άλλως είναι συνδεδεμένοι με την ναυτική παράδοση της χώρας, λιγότερο σε σχέση με άλλων νησιών Κυκλάδων, με την τουριστική ανάπτυξη. Γι' αυτό όμως και είναι ένα νησί που μπορεί να γίνει πρότυπο ανάπτυξης του ποιοτικού τουρισμού. Άλλωστε στο Υπουργείο Τουρισμού μιλάμε πλέον για την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, με μέτρο, με ισορροπία, με προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, με μέρημνα για τις τοπικές κοινωνίες, με μέρημνα για τους προορισμούς. Άρα για μας η Άνδρος μπορεί να γίνει ένας προορισμός, ποιοτικός προορισμός, ο οποίος θα απευθύνεται στον ποιοτικό τουρισμό και μέσα από τέτοιες διοργανώσεις νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαφημίσουμε ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την πρόσκληση. Υπόσχομαι ότι ως Υπουργείο Τουρισμού και ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα είμαστε κοντά σας σε ό,τι θέλετε και όπως σκέφτεστε να δώσετε εξωστρέφεια και στους αγώνες αλλά και στο νησί. Και να ευχηθώ καλά πανιά σε όλες και σε όλους και καλά πανιά στην Ελλάδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Για μένα, Πρόεδρε, είναι χαρά και τιμή που σήμερα είναι η παρουσία μου εδώ η δεύτερη. Πέρυσι, μόλις είχα αναλάβει υπουργός, καλέστηκα πάλι από το σύλλογό μας, ήμουν παρόν εδώ στην απονομή της ίδιας εκδήλωσης και φέτος είχα τη χαρά να δώσω εκ νέου την εκκίνηση από την Βουλιαγμένη σε αυτό το συναρπαστικό αγώνα που έχει γίνει θεσμός, 57ος Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ιωάννης Γουλανδρής. Συγχαρητήρια στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στο Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, στην Ομοσπονδία, στη μαχήτρια πρόεδρο, θέλω να το πω, στη μαχήτρια πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Να πω πολλά συγχαρητήρια σε αθλητές, τον Καγιαλή, τον Μάντι, τον Μούγιο της Κοπηλασίας, τον Εμίλιο, τον Παπαθανασίου που είναι εδώ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Αυτή είναι η μορφιά του αθλητισμού. Έχω θεσμοθετήσει από την ώρα που ανέλαβα υπουργός μία ξεχωριστή διαδικασία. Όπου πηγαίνω, συνοδεύομαι πάντα από δύο κορυφαίους αθλητές μας. Η παρουσία μου εδώ, Πρόεδρε, φέτος συνοδεύεται από δύο κορυφαίους αθλητές, τον παγκόσμιο αθλητή μας, τον Λεωνίδα τον Τζορτανίδη, ο οποίος είναι αντριώτης και η φοβερή Ολυμπιονίκη μας, την Έλληνα την Ξενάκη, που στο Παρίσι έδωσε τη μάχη μαζί με την Εθνική Πόλη. Αυτή είναι η μορφιά του αθλητισμού. Τα πρόσωπα αυτά είναι που εκπέμπουν πραγματικά τις αξίες, την ομορφιά, την προσπάθεια που αξίζει να δίνουμε. Και μην ξεχνάμε κάτι, το λέω στερεότυπα πάντα και θα το λέω όσο θα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Όλοι πρέπει να είμαστε περήφανες και περήφανοι
γιατί η καταγωγή μας, ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, οι πρόγονοί μας γέννησαν αυτό που σήμερα είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό αθλητικό γεγονός του κόσμου, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, γεννήθηκαν Ολυμπιακοί Αγώνες. Ό,τι κινείται σήμερα γύρω από τον αθλητισμό έχει αφετηρία την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι και γι' αυτό πρέπει να καταστήσουμε τον αθλητισμό όσο υψηλότερα γίνεται. Για να το καταστήσουμε όμως ψηλά τον αθλητισμό χρειάζονται και προσπάθεια, ανιδιοτελής προσπάθεια από ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, προσπάθεια από το Υπουργείο Αθλητισμού, από τον Υπουργό, από τους ανθρώπους που είναι γύρω του και από το Υπουργείο Οικονομικών που πρέπει να δώσει πόρους. Ας ξεκινήσω λοιπόν από τον Κωστή τον Χατζηδάκη, ο οποίος από λόγους ενότητας περίμενε να πω, εγώ να πάρω το μικρόφωνο και να το θυμίσω, ότι είναι ιστορικά η πρώτη φορά που τα εθνικά αθλητικά κέντρα της Ελλάδας μας πήραν τη μεγαλύτερη αύξηση προϋπολογισμών εδώ και δεκαετίες. Τα χρήματα αυτά αναμορφώνουν το ΆΚΑ, αναμορφώνουν το ΣΕΦ, αναμορφώνουν τη Βόρεια Ελλάδα. Όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα σε 2 με 3 χρόνια από τώρα θα είναι πλέον όχι απλά στην πρώτη κατάσταση που τα κληρονομήσαμε από το 4, αλλά ακόμη πολύ καλύτερα. Κωστή, σε ευχαριστώ και πιστεύω ότι σε πιο ισχυρές ενέσεις στο μέλλον, αλλά να ξέρεις ότι τα χρήματα αξιοποιούνται όπως αξιοποιήθηκαν και αυτά μέχρι και το τελευταίο ευρώ γυρίζει στον αθλητισμό σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Φυσικά η Όλγα συμμετέχει, η Όλγα ως Υπουργός Τουρισμού, σε όλες τις δραστηριότητες του Υπουργείου Αθλητισμού είναι δίπλα. Στο Ράλι Ακρόπολης, στον ποδηλατικό γύρο, το Υπουργείο Αθλητισμού, στο Μαραθώνα, είναι δίπλα το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Αθλητισμού για να εκπέψουν προς τα έξω τις ομορφιές της πατρίδας μας, την ομορφιά του αθλητισμού και να δώσουν την εξωστρέφεια που έχουμε ανάγκη. Όσο αφορά τώρα την πορεία του ενός έτους, γιατί έχω και την αίσθηση ότι πρέπει να πω και δύο πράγματα για το Υπουργείο, το διάστημα αυτό από πέρυσι μέχρι φέτος, Κωστή, κάναμε μερικά πράγματα τα οποία είναι καινοτόμα, διαφορετικά, ξεχωριστά. Πρώτον, διασφαλίσαμε κάτι που δεν υπήρχε για δεκαετίες, την ασφάλεια σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας. Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας πλέον από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι σήμερα έχουν μπει σε ένα νέο περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας. Παντού στατική επάρκεια και παντού πυρασφάλεια που δεν υπήρχε ποτέ. Αυτό οδήγησε δυστυχώς στο κλείσιμο αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά νομίζω όλοι κατανοούν το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις. Το δεύτερο σημείο είχε να κάνει με την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια στην κατανομή των πόρων. Κάτι το οποίο και αυτό έγινε και μέσα από αυτή τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη η Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας πήρε πολλά περισσότερα χρήματα φέτος στον προϋπολογισμό της. Τις ανήκαν, απλά τις αποδόθηκαν για λόγους δικαιοσύνης φέτος για πρώτη φορά. Το τρίτο στοιχείο ήταν ότι ως νησιώτης και Κυκλαδίτης, αυτά που κήρυτα ως υπουργός τα προηγούμενα χρόνια περί νησιωτικότητας και των δυσκολιών που έχουν τα νησιά λόγω εδαφικής ασυνέχειας και του κόστου στα αθλητικά σωματεία, έγινε πράξη. Η κατανομή των πόρων που γίνονται πλέον, χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό, η κατανομή των πόρων, η υφιστάμενη κατανομή, γίνεται για πρώτη φορά με όρους νησιωτικότητας. Όλα τα αθλητικά σωματεία του Αιγαίου, των νησιών, του Αιγαίου, του Ιωνίου και η Κρήτη έχουν αυξημένο συντελεστή 50% στην κατανομή των πόρων. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό και κάτι καινούργιο. Φυσικά, χαρτογραφήσαμε και τον αθλητισμό, φτιάξαμε το Ικούρος, μοναδικές καινοτομίες. Η Ελλάδα πρωτοπορεί σε όλη την Ευρώπη, έχει το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να βλέπει ψηφιακά και χαρτογραφημένα όλο τον αθλητισμό της χώρας, αν μπείτε στο Ικούρος του Υπουργείου Αθλητισμού. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που πήραμε. Φιλοδοξούμε για το μέλλον να κάνουμε πολλά. Φιλοδοξούμε ότι και πιστεύω προσωπικά ότι το υγρό στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ελλάδα και τα αθλήματα τα οποία συνδέονται με τον υγρό στίβο, με τη θάλασσα, είναι αυτά που πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, όχι μόνο η ιστιοπλοεία, η ιστιοπλοεία, η κοπηλασία, οι καταδύσεις, όλα τα αθλήματα, το beach volley, ό,τι βρίσκεται γύρω από τη θάλασσα, είναι αυτά που πρέπει να σπρώξουμε ως Υπουργείο Αθλητισμού για δύο λόγους. Γιατί έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και ως άνθρωποι που είμαστε κοντά στη θάλασσα, και το δεύτερο πιο σημαντικό, έχουμε τις καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις δωρεάν μπροστά μας όλου του κόσμου. Αυτές οι εγκαταστάσεις, όπως τώρα και η κοπηλασία παραδείγματος χάρη, που έγινε παράκτητα και φιλοδοξούμε πολύ μέσα από αυτή να την αναδείξουμε και να την πάμε περαιτέρω. Αυτά είναι τα οποία κάναμε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί μου συμπατριώτες.
Πιστεύουμε και στο μέλλον να κάνουμε ακόμα περισσότερο. Και όσο αφορά την Άνδρο, εκτός την ισχυωτικότητα για τα αθλητικά σωματεία, το οποίο είναι γεγονός και πράξη, έχουμε διασφαλίσει και το επόμενο διάστημα. Θα έχω τη χαρά να βρεθώ στην Άνδρο μαζί με τον Δήμαρχο και την Έπαρχο να κάνουμε, ελπίζω πολύ σύντομα, μέσα στο Σεπτέμβριο, τη μεγάλη ανακοίνωση για τον αθλητισμό της Άνδρου. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, να ευχηθούμε μόνο να πάνε όλα καλά μέσα στο Σεπτέμβριο. Συγχαρητήρια στους οδηγούς. Ο αθλητισμός δεν είναι κρατικό διέτος. Ο αθλητισμός έχει την ιδιωτική πρωτοβουλία που τον σπρώχνει και τον δυναμώνει. Συγχαρητήρια στα πληρώματα, συγχαρητήρια στην Άνδρο. Είμαστε περήφανοι για την Άνδρο, για τον κόσμο της Άνδρου, για τους αθλητές. Είμαστε περήφανοι για ό,τι κάνουμε, για την πατρίδα μας. Καλά πανιά που είπε και η Όλγα. Δύναμη, αισιοδοξία και πάντα μπροστά. Να είστε καλά. Είναι η δεύτερη χρονιά και εγώ, η πρώτη χρονιά που ήρθα ήταν μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι. Και ζω αυτό το πολύ όμορφο ιστιοπλοϊκό γεγονός, το πολύ μεγάλο ιστιοπλοϊκό γεγονός. Είμαι πολύ χαρούμενη, είμαστε όλοι εδώ και θέλω να πω ότι για πρώτη φορά ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου από πέρσι, θέλοντας να αναδείξει αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα, το που φέτος είναι ο 57ος Andros International Yacht Race John B. Goulandris, προκάλεσε και έφερε εδώ τη ζωντανή μετάδοση των αγώνων και θέλω να πω κύριε Υπουργέ, κύριε Βρούτσι μου, κύριε Υπουργέ, ότι αν είμαστε πρωτοπόροι με το e-Kouros στην Ευρώπη, είμαστε πρωτοπόροι παγκόσμια με το live streaming στην ιστιοπλοεία. Καμία άλλη ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία στον κόσμο δεν έχει κάνει αυτό που έκανε η Ελλάδα. Γιατί είναι της Ελλάδας κατάκτηση αυτή. Να αποκτήσει η ιστιοπλοεία κερκίδα. Και πώς έγινε αυτό? Με ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ και πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό που γίνεται. Με ελάχιστα χρήματα. Ο Λεωνίδας που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην καμπάνια που δεν τα αφήσαμε λεπτό να τη χάσει, γιατί είναι ο επόμενος Ολυμπιονίκης στο Λος Άντζελες το 2028 και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, δεν τον αφήσαμε λεπτό, μπορεί να σας πει ότι εκεί στη Μασσαλία βρισκόταν εξοπλισμός για να δείξουν τους αγώνες που στήχησε πάνω από 1.000.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν παράδειγμα φοβερό για να καταλάβουμε την αξία αυτού που γίνεται στην Ελλάδα και που αρχίζει και φεύγει και στο εξωτερικό. Πρόσφατα δείξαμε αγώνες που έγιναν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470 νέων στην Τουρκία και έχουμε προσκληθεί και στη Λετωνία να δείξουμε το Παγκόσμιο Αντίστοιχο Πρωτάθλημα του χρόνου. Θέλω να πω ότι αυτή η υπέροχη εικόνα την οποία έβγαλε αυτός ο σπουδαίος αγώνας πέρσι, κυκλοφόρησε σε 66 χώρες σε όλο τον κόσμο και 300.000 views, που σημαίνει πολύ μεγάλη διαφήμιση. Και νομίζω ότι αυτό θέλουν οι χορηγοί, πρόεδρε μου, διαφήμιση. Και είναι εδώ και το ξέρουν και εκείνοι. Και πήραν την εικόνα που τους έδωσε η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και την κάνανε διαφήμιση. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Τώρα μου έδωσε την ευκαιρία, με έχει προκαλέσει ο Υπουργός εδώ. Κάθε φορά με προκαλεί και τον προκαλώ. Έχουμε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ οι δυο μας. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο πολύ αγαπάει τα νησιά. Γιατί είναι η πατρίδα του. Πόσο πολύ θέλει να υποστηρίξει την ισιωτικότητα. Εμείς έχουμε ένα όραμα σαν Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και σαν Σωματεία και σαν Κυκλάδες και σαν Αιγαίο. Το όραμα μας είναι να ανέβει ακόμα περισσότερο, να ανέβουν ακόμα περισσότερο τα νησιά μας, η περιφέρεια της Ελλάδας και να βγάλουμε έναν Ολυμπιονίκη 2-3 από την περιφέρεια. Γιατί μέχρι σήμερα έχουμε Ολυμπιονίκες από το κέντρο, δεν έχουμε όμως από την περιφέρεια. Έχουμε αρχίσει και έχουμε παγκόσμιους πρωταθλητές, πρωταθλητές Ευρώπης. Το όνειρό μας είναι αυτό. Και από πού θα γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα? Αυτό το όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα όταν
τα παιδιά που είναι στην περιφέρεια, που ήδη κερδίζουν πανελλήνια πρωταθλήματα, περιφερειακά πρωταθλήματα, μπαίνουν στις εθνικές ομάδες, μπορέσουν να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδό τους όταν θα βρίσκονται στο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Κέντρο που είναι κάτω στην αυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας και θα μπορούν να έρχονται χωρίς να ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά με τα μεταφορικά, γιατί ξέρετε ότι καλός ή κακός, τα μεταφορικά έχουν ανέβει πάρα πολύ από τα νησιά και τα σωματεία ματώνουν για να μεταφέρουν τα παιδιά τους. Να μπορούμε να έχουμε λοιπόν στον χώρο μας, και εκεί πρέπει να μας βοηθήσετε όλοι, σκάφη Optimist, Laser, 420, τα παιδιά να έρχονται μόνο με το βαλιτσάκι τους και να μπορούν να μπαίνουν στο ιστιοπλοϊκό κέντρο και να κάνουν προπόνηση με τα παιδιά της Αθήνας που καλώς ή κακώς έχουν πιο ανεβασμένο επίπεδο από αυτά. Γιατί έτσι με αυτόν τον ανταγωνισμό θα μπορέσουμε να τους ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο. Εκεί λοιπόν και ο κ. Χατζηδάκης που είναι εδώ μπορεί να κάνει, να βοηθήσει σε αυτό μαζί με τον κύριο Κρούτσι για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι πολλά. Είναι 130.000 ευρώ. Νομίζω ότι αξίζουν τα νησιά μας τα χρήματα αυτά. Και τέλος, μια και βρήκα και τον κύριο Χατζηδάκη εδώ, γιατί δεν θα έχω άλλη φορά την ευκαιρία, λυπάμαι που σας απασχολώ, και θέλω να σας πω ότι τα σωματεία μας περνάνε πολύ μεγάλες περιπέτειες με τις εγκαταστάσεις τους, με την ΕΤΑΔ, με την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, διωγμούς, πρόστιμα και όλα τα σχετικά. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όμως πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία σε αυτό. Και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να έχουμε μία επίσημη συνάντηση μαζί σας και με τον κύριο Βρούτσι, να είναι μαζί μας και ο κύριος Βρούτσι, για να σας εκθέσουμε τι πραγματικά συμβαίνει και κάτω από ποιο καθεστώς διώκονται τα σωματεία μας σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς η ιστιοπλοεία γίνεται δίπλα στη θάλασσα. Δεν μπορεί να γίνει από το βουνό. Δεν είναι μπάσκετ να πετάξουμε την μπάλα στο καλάθι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να αφουγκραστείτε αυτό, να το καταλάβετε. Μπορεί να μην σας το έχουν δώσει να το καταλάβετε. Εμείς μπορούμε μαζί με τα σωματεία μας που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Και τέλος θέλω να πω συγχαρητήρια στο Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, γιατί είναι ένα υπόδειγμα σωματείου που δεν ασχολείται μόνο με την ανοιχτή θάλασσα, αλλά επενδύει στα παιδιά. Και στην ανοιχτή θάλασσα με σπουδαίους αγώνες και στα παιδιά. Αυτό είναι το ιδανικό σωματείο. Αυτό που επενδύει στα παιδιά και χρησιμοποιώντας τη δύναμή του από τους μεγάλους, τη στέλνει στα παιδιά αυτά, τα βοηθάει, τα ενισχύει και τα στέλνει σε αγώνες και προσπαθεί. Εγώ νομίζω πως θα έχουμε πολύ σύντομα μετά τη Σίλια και τον Λεωνίδα, θα έχουμε και άλλα παιδιά πρωταθλητές από τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που τρέξανε και πιστεύω ότι τις εμβληματικές εικόνες τις περσινές θα τις καταφέρουμε και φέτος και θα τις δούμε τη Δευτέρα στο ΝΟΕ. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εκπροσωπώντας απόψε εδώ την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την ιστορική διοργάνωση, η οποία ξεκίνησε από το 1967 με τις προσπάθειες του Ιωάννη Γουλανδρή. Να συγχαρώ τα πληρώματα, τους αθλητές, τους διοικητικούς παράγοντες, τους χορηγούς, τους εθελοντές και όλους όσους στηρίζουν αυτά τα αθλητικά γεγονότα. Επίσης, θα πω ιδιαίτερα συγχαρητήρια στα αθλητικά σωματεία, τα οποία, όπως είπε η Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, πραγματικά παλεύουν με κάθε είδους αντικσότητες για να σταθούν και να εμφανίσουν αποτελέσματα όπως αυτά που μας δίνουν σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου μαζί με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος για την προσφορά του στον αθλητισμό. Δίνουν πραγματικά ένα σπουδαίο παράδειγμα σε αυτά τα παιδιά που είναι απόψε μαζί μας εδώ, να αγαπήσουν τις θάλασσές μας, να μπορέσουν να καλλιεργήσουν το πνεύμα της ομαδικότητας
το πνεύμα της συνεργασίας και να ανακαλύψουν την αξία της Ευγενούς Άμυλας. Ευχαριστούμε που βρίσκονται εδώ απόψε η Ολυμπιονίκη Συντατοσφαίρησης, η Έλενα Ξενάκη και ο παγκόσμιος πρωταθλητής νέων στην Ιστιοσανίδα, ο Λεωνίδας Τζορτανίδης από την Άνδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά, ευχαριστούμε που μας τιμάνε με την παρουσία τους οι κυρίες και κύριοι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων. Τους ευχαριστούμε που είναι αρρωγή στην άνθηση του αθλητισμού και κατ' επέκταση του τουρισμού και του πολιτισμού στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ σε έναν αγώνα ορόσημο για το νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος να έχουμε εδώ στο νησί μας τον Υπουργό Οικονομικών, την Υπουργό Τουρισμού, τον Υπουργό Αθλητισμού και λέω ότι αισθάνομαι αισιόδοξος γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στο νησί και θεωρώ ότι θα την έχουμε, δεν θέλω να τους πιέσω, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να βοηθήσουμε, πριν ξεκινήσω να πω δύο λόγια, θέλω να βοηθήσουμε όλοι στο νησί μας. Απέναντι βλέπετε το Ξενία, το οποίο είναι ένα έκτρωμα εδώ για το νησί μας. Θεωρώ ότι πρέπει να βρει τη λύση του και άλλα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στην Ομοσπονδία για την εξαιρετική διοργάνωση του Ιστιοπροϊκού Αγώνα, του 57ου Ιστιοπροϊκού Αγώνα. Να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση να παρευρίσκομαι εδώ στην απονομή των επάθλων. Να πω ότι ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου, εκτός από τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας, που κάθε χρόνο θεσμικά πλέον κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο αγώνας και είναι πολύ επιτυχημένος και προβάλλει το νησί μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, να πω ότι διαχρονικά έχει επενδύσει στα μικρά παιδιά, στους αθλητές μας, όπου μέσα από την πολλή δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αξιωθεί σαν νησί να έχουμε πρωταθλητές πανευρωπαϊκού επίπεδου, παγκόσμιου επίπεδου και αυτό πραγματικά την Άνδρο τη φέρνει πολύ ψηλά στον αθλητισμό και στην προβολή και στην αναγνώριση σαν ένα νησί του αθλητισμού. Θα ήθελα παράλληλα, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τους αθλητές, τους ιστιοπλώους, οι οποίοι κάθε χρόνο συμμετέχουν και αυτή τη χρονιά συμμετείχαν τόσο από τον Πειραιά όσο και από το Χίο, με ένα νέο αγώνα που καθιερώθηκε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό, που η Χίος, ένα ναυτικό νησί, κατεξοχήν ναυτικό νησί, με την Άνδρο ενώνονται μέσα από έναν αγώνα και αυτό πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Και να ευχαριστήσω και να δώσω συγχαρητήρια στον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, στον Λεωνίδα τον Τζορτανίδη και στην Έλενα την Ξενάκη, στην Ολυμπιονίκη μας, που βρίσκονται απόψε εδώ και θα ήθελα να μου επιτρέψετε εκ μέρους του Δήμου να τους απονείμω δύο αναμνηστικά δώρα, τα οποία είναι ο αφανής μας ναύτης, ο αφανής ναύτης ο οποίος είναι το σύμβολο της ναυτοσύνης της Άνδρου. Παρακαλώ πολύ την κυρία Έλενα Ξενάκη και τον Λεωνίδα τον Τζορτανίδη. Κλείνοντας, τα παιδιά αυτά είναι οι πρεσβευτές της Ελλάδας μας. Ο Λεωνίδας είναι ο πρεσβευτής και της Άνδρου μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους τους συμμετέχοντες. Εκ μέρους του κυρίου Λιμενάρχη Άνδρου, ο οποίος απουσιάζει για οικογενειακούς λόγους. Θα σας ευχηθώ το καλώς ήρθατε. Πολλά συγχαρητήρια για τους αγώνες. Εγώ τους παρακολούθησα προσωπικά από ένα χωριό περιμετρικά και το έβλεπα σήμερα και τους ευχαριστήθηκα. Είναι πολύ σημαντικό η καινοτομία που ήρθε φέτος στους αγώνες αυτούς ενώνοντας τα δύο νησιά, τη Χίο και την Άνδρο, δύο ναυτικά νησιά. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και άλλες πολλές εκπλήξεις και νέες καινοτομίες τόσο από το Ναυτικό Όμιλο Άνδρου
όσο και από τον Αφρικό Όμιλο Ελλάδος. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τον Αφρικό Όμιλο Άνδρο όσον αφορά τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά που έρχεται να αναλάβει τα ενία της ιστιοπλοείας, όχι μόνο όσον αφορά την Άνδρο αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Λιμενική Αρχή Άνδρου και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι πάντα αρρωγός και δίπλα στις προσπάθειες του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον και στο έργο του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους υπουργούς που είναι εδώ, τον κύριο Δήμαρχο, την κυρία Έπαρχο. Είναι μια πολύ καινοτόμο γιορτή που γίνεται και φέτος και ελπίζω να συνεχιστεί με την ίδια επιτυχία και τα επόμενα χρόνια και να βοηθήσει στην προβολή του νησιού μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αθλητές, μπορώ να πω και συναθλητές μετά από σήμερα, είναι χαρά και τιμή για μία ακόμα φορά που βρισκόμαστε εδώ και θέλω να πω ότι πιστεύω ότι η πατρίδα μας χρειάζεται πολλά από αυτό. Τα ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι η ομορφιά της χώρας, είναι η θάλασσα, η αυτοσύνη, η τέχνη και όλα αυτά νομίζω στην Άνδρο είναι σταθερές. Υπάρχουν και μεταβλητές που τα είδαμε και τα είδα και εγώ σήμερα στη Ρεγκάτα που είναι η ομαδικότητα, είναι η στρατηγική σκέψη, είναι ο ανταγωνισμός και νομίζω αυτά αποτελούν και παράγοντες της ανάπτυξης της οικονομίας, ανάπτυξης της κοινωνίας και χωρίς αυτούς τους παράγοντες δεν μπορούμε να αποφοβήσουμε και να πετύχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Εμείς σαν όμιλος στην Eurobank κοιτάμε να υποστηρίζουμε όλες αυτές τις ενέργειες, όχι μόνο τον αθλητισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, όπου μπορούμε να βοηθούμε και ακούγοντας όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε ακόμα παραπάνω την εκδήλωση αυτή και να μπορέσουμε να την μεγαλώσουμε ακόμα και πολύ. Ήδη από χθες το βράδυ συζητήσαμε να κάνουμε συζητήσεις, νομίζω θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα και πολλά πράγματα. Μπράβο. Ένα-δύο πραγματάκια μόνο να πω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε. Γιατί όπως είπα, το να υπάρχει ανάπτυξη και να υπάρχει οικονομία χρειάζεται να υπάρχει στο σύνολο της κοινωνίας. Απλά να αναφέρω τις δράσεις που πήραμε στις περιπτώσεις που η κοινωνία χρειαζόταν βοήθεια, όπως στην Θεσσαλία, τη Ρόδο, στην Ολυμπία και άλλα. Δράσεις που κάνουν και αφορούν την παιδεία, δράσεις που τον νεοφυή ανταγωνισμό. Και γενικότερα, ακόμα και δράσεις που αφορούν την ίδια την γεωπατορία ή τον όμιλό μας. Μέσα στον όμιλό μας προσπαθούμε να αναπτύξουμε την παιδεία στον ίδιο μας, στο ίδιο μας το προσωπικό. Προσπαθούμε να έχουμε δράση για το περιβάλλον, τον εθελοντισμό. Τέλος, για να μιλήσω λίγο και για το wealth management, έχουμε ήδη καταρτήσει αρκετά σχέδια και έχουμε περάσει την υλοποίηση πολλών σχεδίων. Καινοτόμα σχέδια, δράσεις, εναλλακτικές επενδύσεις, τέχνη και ούτω καθεξής. Ελπίζω κάποια από αυτά σιγά σιγά να τα βλέπετε αν δεν τα έχετε δει ακόμα και να τα δείτε ακόμα παραπάνω στο μέλλον και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Θέλω και μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω, να τονίσω ότι είμαστε εδώ για ακόμα παραπάνω και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να πειθεί όλη η δράση του αθλητισμού της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα πριν κλείσουμε να ευχαριστήσω πάρα πολύ την γραμματέα του ομίλου, την Αγγελική Αραμπατζή, η οποία έκανε τρομερή δουλειά για να γίνει ο αγώνας.